Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσω επίσης και όλους αυτούς που μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε στη σημερινή ομιλία, σε συνέχεια και όλων των προηγούμενων εξαιρετικών ομιλιών και θα ήθελα να συγχαρώ τους προηγούμενους ομιλητές, αφορά την νόσο Αλτσάιμερ και το ζαχαρόδι διαβήτη. Είναι δύο νόσοι που είναι πολύ συνηθισμένοι με μεγάλο επιπολασμό, ειδικότερα στα ηλικιωμένα άτομα. Έχουν κάποια σχέση. Έχει η μία νόσος αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της άλλης. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στη σημερινή ομιλία. Εντάχει πολύ γνωστά πράγματα σχετικά με την νόσο Αλτσάιμερ, τα οποία απλά θα μας χρησιμεύσουν ως βάση για αυτά τα οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια, για το ζαχαρόδι διαβήτη. Τη νόσο Αλτσάιμερ είναι μια εκφυλιστική νόσο του νευρικού συστήματος που χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο ως πρώτο σύμπτωμα από διαταραχή της μνήμης. Φυσικά συνέχεια έχουμε και άλλα συμπτώματα, διαταραχές του λόγου, διαταραχές λειτουργικότητας, συμπεριφορικά και νευροψυχιατρικά προβλήματα. Αυτή είναι η Auguste Day, η πρώτη ασθενής ουσιαστικά η οποία διαγνώστηκε με νόσο Αλτσάιμερ. Τα αίτια τώρα της νόσου δεν είναι ακόμα πλήρως γνωστά. Ακόμα και η θεωρία του αμυλοειδούς, παρότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αντιαμυλοειδικά φάρμακα, σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν σιγά σιγά στην αγορά, ήταν επί χρόνια, τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο debate. Και δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς προκαλεί την νόσο. Επιδεινώνεται συνεχώς και εξελίσσεται βραδέως. Βλέπουμε ότι τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Σχεδόν 50 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από νόσο Αλτσάιμερ. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε αντίστοιχες εργασίες που είχαν παρουσιάσει τα προηγούμενα χρόνια, το projection, η προβολή για το 2000, για αυτή τη χρονιά, ήταν κατά πολύ λιγότερο. Δυστυχώς είναι μια νόσος η οποία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Γι' αυτό το λόγο καθίσταται επιτακτική ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και προσπάθεια ανέβρεσης θεραπείας. Εδώ άλλα στοιχεία τα οποία μας δείχνουν πόσο σημαντική είναι η νόσος, ότι αποτελεί ένα σοβαρό ουσιαστικά πρόβλημα υγείας. Παθοφυσιολογικά, τα κύρια παθογνωτομικά ευρήματα στην νόσο Αλτσάιμερ είναι, βλέποντας εδώ πέρα, τα νευροενδυτικά τολίπια, τα οποία αποτελούνται από την υπερφοσφοριλωμένη μορφή της ταφ πρωτεΐνης και τις αμυλοειδικές πλάκες, οι οποίες αποτελούνται από το β' αμυλοειδές. Βλέπετε και εδώ πως σιγά σιγά έχουμε εγκεφαλική ατροφία με την πάροδο της νόσου, την αποστεθεροποίηση εδώ πέρα με την υπερφοσφοριλωμένη μορφή της ταφ πρωτεΐνης και μακροσκοπικά εμφανίζονται μεταβολές οι οποίες θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζονται από γενικευμένη ατροφία κατά κύριο λόγο του κροταφικού αλλά και όχι μόνο λοβού, η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σιγά σιγά με ατροφία του υποκάμπου και το καθεξής. Προχωράμε τώρα στο ζαχαρόδι διαβήτη. Ο ζαχαρόδις διαβήτης είναι γνωστό ότι προκαλεί διάφορες γνωστικές διαταραχές με πολλαπλούς τύπους. Καταρχήν μέσω της μεθόδου, του μηχανισμού της μικροαγγειοπάθειας, της αντίστασης στην ινσουλίνη, οπότε έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης νόσου Αλτσάιμερ κατά περίπου 2 φορές. Διπλάσιο με τριπλάσιο, λοιπόν, κίνδυνος είναι στους ασθενείς που πάσχουν με ζαχαρό διαβήτη. Εδώ πέρα βλέπετε χαρακτηριστικά σε ποιους παράγοντες οφείλεται η γνωστική έκπτωση στους ασθενείς με ζαχαρό διαβήτη, στην αντίσταση στην ινσουλίνη, στην υπογλυκαιμία, η οποία βλάπτει τα διάφορα όργανα. Επίσης, επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπογλυκαιμίας σχετίζονται και αυτά με την εμφάνιση άνοιας και ανοϊκών συνδρόμων. Έτσι, την συσχέτιση, την άμεση με το αλλήλιο από ε4, ενώ παθοφυσιολογικά αυτό το οποίο παρατηρείται
είναι ελαττωμένη εγκεφαλική αιματική ροή, αντίστοιχη με αυτή που έχουν οι ασθενείς που πάσχουν από νόσο Αλτσάιμερ. Οι γνωστικές λειτουργίες, οι οποίες κατά κύριο λόγο επηρεάζονται στο ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, έτσι είναι γνωστό ότι υπάρχουν δύο τύποι ζαχαρώδη διαβήτη, είναι οι εκτελεστικές λειτουργίες, η μνήμη, η προσοχή, όπως επίσης και η ελάττωση της ταχύτητας επεξεργασίας των πληροφοριών από την εταιρεία Alzheimer. Ενώ ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι γνωστικές λειτουργίες οι οποίες επηρεάζονται είναι κατά κύριο λόγο η λειτουργική μνήμη, η ικανότητα άμεσης ανάκλησης, αλλά επίσης και εκτελεστικές λειτουργίες. Προχωρώντας παραπεραιτέρω σχετικά με την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις παθήσεις, είχα την τύχη να επιβλέπω έναν εξαιρετικό μεταπτυχιακό φοιτητή με την ομάδα μας, έτσι σε συνεργασία και με την Αλφα Νευρολογική Κλινική, σε συνεργασία και με το Τμήμα Ψυχολογίας, κάναμε δύο εξαιρετικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν στο International Journal of Molecular Sciences με impact factor πάνω από 6. Και αυτές αφορούν και τον ρόλο των αντιδιαβητικών φαρμάκων, τον πιθανό μάλλον ρόλο στην θεραπεία της νόσου Alzheimer, αλλά και πιθανούς κοινούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. Οπότε, αυτά όλα που αναφέρουμε σε εργασίες θα σας τα παραθέσω όσο πιο περιεκτικά γίνεται στα επόμενα slides. Αυτό το οποίο προκάλεσε πολύ έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα είναι αυτός ο τίτλος, «Διαβήτης τύπου 3». Αρκετά πομπόδης, είναι αλήθεια, ακούγεται, αλλά προκάλεσε ένα τεράστιο ενδιαφέρον για την εποχή, δηλαδή για το 2005, όταν οι Στίν και οι συνεργάτες παρατήρησαν ότι τα επίπεδα της ινσουλίνης και των αυξητικών παραγόντων 1 και 2 της ινσουλίνης στον εγκέφαλο είναι χαμηλότερα σε ασθενείς με νόσο Αλτζάιμερ συγκριτικά με υγιείς. Επίσης, είναι ελαττωμένα επίπεδα ινσουλίνης στο εγκεφαλωτικό υγρό ασθενών με νόσο Αλτζάιμερ και όλα αυτά ελαττώνονται σταδιακά όσο η νόσος προχωράει. Και άρα, η κατακλείδα του άρθρου αυτού ήταν ότι μήπως τυχόν είναι και η νόσος Αλτσάιμερ μια μεταβολική νόσος στην πραγματικότητα, με αντίστοιχα είναι γνωστό τις αντίστοιχες ελλείψεις ινσουλίνης που παρατηρούνται σε ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη. Η παραγωγή επίσης της ακετιλχολίνης αυξάνεται με την ινσουλίνη ή τη διέγερση του αυξητικού παράγοντα της ινσουλίνης 1. Είναι γνωστό, σύμφωνα με τη χοληνεργική θεωρία, ότι μια από τις θεωρίες παθογένειας της νόσου Αλτσάιμερ είναι η ελαττωμένη ποσότητα ινσουλίνης. Βλέπετε εδώ διάφορες μελέτες στον κροταφικό φλοιό και στον υπόκαμπο, που παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη, έτσι, και μάλλον στους ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ, συγγνώμη, και σε αντίστοιχους υγιείς φυσιολογικούς. Άρα παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές και στους αυξητικούς παράγοντες της ινσουλίνης, έτσι, αλλά και στην ίδια τη συγκέντρωση ινσουλίνης. Αυτό έφερε μια καταιγίδα, θα έλεγα, νομίζω αυτή είναι η λέξη για τα περιγράψει, άλλων πολλών ερευνητικών προσπαθειών. Και συνδέοντάς τα με αυτό που αναφέραμε στο πρώτο κομμάτι ουσιαστικά της παρουσίασης, παρατηρήθηκαν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε πολλές ερευνητικές προσπάθειες. Δηλαδή ότι η διέγεση της ινσουλίνης ελαττώνει την απόθεση του β' αμυλοειδούς, το β' αμυλοειδές εμποδίζει την έκφραση της ινσουλίνης, αλληλεπιδρώντας με τους υποδοχείς της, ή ελαττώνοντας τη συγγένειά της με τους δικούς της υποδοχείς. Επίσης, η ενεργή μορφή της GSK3, η οποία συμμετέχει σε αρκετά αντιδιαβητικά φάρμακα, συνδέεται με την υπερφοσφορλίωση της TAF πρωτεΐνης σε νευρονιδικά τολίπια. Ακόμη, παρατηρήθηκε β' αμυλοειδές και υπερφοσφορυλωμένη μορφή της TAF πρωτεΐνης, που είπαμε ότι είναι τα κύρια νευροπαθολογικά ευρήματα στην νόσο Αλτσάιμερ, στα νησίδια του Λάγκερχαντ σε ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2
ενώ υπάρχει και αυξημένο αμυλοειδές στο πάνκρεας ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ συγκριτικά με φυσιολογικούς, ή το αμυλοειδές, έτσι υπάρχουν πολλοί τύποι αμυλοειδούς στο ανθρώπινο οργανισμό, η αμυλίνη εκκρίνεται μαζί με την ινσουλίνη από τα β' κύτταρα του παγκρέατος. Βλέπετε εδώ πέρα στη συνέχεια πάρα πολλές εργασίες σχετικά με το ζαχαρώδη διαβήτη πιθανών τύπου 3, που πολλοί πέτσαν ότι αυτός είναι ο μηχανισμός παθογένειας της νόσου Αλτσάιμερ και με γενετικούς επίσης παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτό. Ένα άλλο πρόσφατο άρθρο αφορά τη ινσουλίνη στον εγκέφαλο. Για πολλά χρόνια θεωρούταν ότι η ινσουλίνη δεν περνάει καθόλου τον ομετοεγκεφαλικό φραγμό. Κάτι το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι ανακαλύφθηκε το 1978 ενδείξεις παραγωγής ινσουλίνης στον εγκέφαλο με ανέβρεση ΣΕΠΕΠΤΙΔΙΟΥ που είναι η προορμόνη ουσιαστικά της ινσουλίνης στον εγκέφαλο σε υγιείς και σε ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ και ανέβρεση mRNA ινσουλίνης σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές, ειδικότερα στις περιοχές του υποκάμπου CA1 και CA3. Οπότε, επίσης, η υποδοχή της ινσουλίνης στον εγκέφαλο ήταν διαφορετική από αυτή της περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά, και σήμερα θεωρείται ότι ως επιτοπλίστων η ινσουλίνη, η οποία καταγράφτηκε εκεί πέρα, ανιχνεύτηκε, κατά μεγάλο ποσοστό μάλλον ήταν η ινσουλίνη της περιφέρειας η οποία καταγράφτηκε στον εγκέφαλο. Είπαμε και προηγουμένως ότι οι ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη έχουν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνιση νόσου Αλτσάιμερ. Η υπογλυκαιμία προκαλεί με τη σειρά της ελάττωση της νευρονικής λειτουργίας, επειδή ως γνωστόν η κύρια πηγή ενέργειας του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη, ενώ όπως αναφέραμε, επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπογλυκαιμίας μπορούν και αυτά να προκαλέσουν με τη σειρά τους άνοια. Είπαμε σχετικά με την αναστολή της GSK3 ότι είναι κοινός θεραπευτικός στόχος της νόσου Αλτσάιμερ και του ζαχαρώδη διαβήτη. Νευροπαθολογικές επίσης μελέτες έχουν δείξει ότι στην πράξη τα νευρονιδικά, αυτά τα λίπια τα οποία αναφέραμε, δεν έχουν διαφορά στους ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη και στους ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ. Και η φωσφορυλίωση της ΤΑΠ πρωτεΐνης είναι και αυτή αυξημένη εκτός από την νόσο Αλτσάιμερ και στους ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη. Βλέπετε εδώ πολλούς μηχανισμούς, πολλές εργασίες σχετικά με τις πιθανές συσχετήσεις, όλα αυτά δηλαδή που αναφέραμε. Κάτι το οποίο προκαλείται σε κυταρικό επίπεδο είναι και στις δύο παθήσεις η διαταραχή της μυτοχονδριακής λειτουργίας. Δηλαδή η υπεργλυκαιμία διαταράσσει τη μυτοχονδριακή λειτουργία και παρατηρείται αυξημένο οξυδοτικό στρες που έχει ως συνέπεια τις διαταραχές στη λειτουργία του ενδοθυλίου των αγγείων. Η ινσουλινοαντίσταση εξ ορισμού σχετίζεται με την ύπαρξη φλεγμονής. Αυξημένα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών έχουν παρατηρηθεί φυσικά επίσης και σε ασθενή με νόσο Αλτσάιμερ, όπως και με ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη, τα οποία σχετίζονται με την εξέλιξη του ζαχαρώδη διαβήτη. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η αντίστροφη συσχέτιση. Δηλαδή, ότι πειραματόζω με νόσο Αλτσάιμερ έχουν αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξη ζαχαρώδης διαβήτη. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα. Που πιστεύετε ότι οφείλεται στις διαταραχές στη ρύθμιση της ινσουλίνης του υποθαλάμου. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε? Υπάρχουν πολλές κλινικές μελέτες σε εξέλιξη για τη μετφορμίνη, την πιογλυταζόνη, πίπαρ γάμα αγωνιστές, οι οποίοι πιστεύετε ότι καταστέλουν την αλφαβήτα ρυθμιζόμενη ενεργοποίηση των μικρογλιακών κυττάρων και προλαμβάνουν τον νευρονικό θάνατο στον φλοιό και στον υπόκαμπο. Επίσης, αναστέλουν τη ρυθμιζόμενη έκφραση της συντερλευκίνης 6 και του TNF από το β' αμυλοειδές.
Υπηογλυταζόνη, χορηγούμενη σε πειραματόζωα, ελάττωσε την ενεργοποίηση των μικροβλιακών κυττάρων και τη συγκέντρωση του β' αμυλοειδούς. Ενώ εκλεκτική δράση βελτιώνει τη μάθηση. Παρ' όλα αυτά, για να δούμε τα γεγονότα ολιστικά, ενώ όλες αυτές οι μελέτες μας έδωσαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε πειραματόζωα και σε μικρούς πληθυσμούς ανθρώπων, σε μεγαλύτερους πληθυσμούς σε φάση κλινικών μελετών δεν μας έδειξαν κάτι το πιο ωφέλιμο το οποίο μπορούν να έχουν τα αντιδιαβητικά φάρμακα, δηλαδή γλυταζόνες μάλλον, στην θεραπεία της νόσου Αλτσάιμερ. Οπότε συνέχεια επιστήμονες προχώρησαν στο ξεκάτι καινούριο, δηλαδή το ρινικό σπρέι ινσουλίνης, όπου παρατηρήθηκε πιθανή ωφέλιμη δράση της ρινικής ινσουλίνης στη γνωστική λειτουργία και παρατηρήθηκε επίσης ότι οι ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή, στους οποίους χορηγήθηκε ενδορυνική ινσουλίνη, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη μνήμη και την προσοχή. Οι ασθενείς που δεν έφεραν το αλληλόμορφο από ε4 είχαν μεγαλύτερη βελτίωση συγκριτικά με αυτούς που το έφεραν, κάτι το οποίο συμβαίνει φυσικά και σε πολλές άλλες μελέτες και για άλλους παράγοντες κινδύνου. Οπότε θα λέγαμε ότι η αντίσταση εδώ στην ινσουλίνη έχει ως συνέπεια την τοξικότητα του β' αμυλοειδούς, εναπόθεση επίσης των υπερφοσφορυλωμένων μορφών της τα πρωτεΐνης και εγκεφαλικά ευρήματα που αντιστοιχούν σε νόσο Αλτσάιμερ. Οι ενδορυνικές κιόλας οδοί χωρίς της ινσουλίνης έχουν μεγάλη αξία γιατί μέσω των οσφυρτικών και των τριδημικών διάβλων φτάνουν στον κεφαλαιοτύο υγρό εντός 30 λεπτών και αποφεύγουμε κατά το βέλτιστον την εμφάνιση υπογλυκαιμίας που έχουμε λόγω χάρη με τη χορήγηση ενδοφλέβειας μορφής ινσουλίνης. Τη σημασία τώρα σχετικά με αυτούς τους μηχανισμούς, τους κοινούς μηχανισμούς των δύο παθήσεων, τη δείχνει το γεγονός ότι ένα από τα κυριότερα προγράμματα του Συστήματος Υγείας της Αμερικής επί εποχής Ομπάμα, το λεγόμενο Obamacare, μελέτησε το ρινικό σπρέι ινσουλίνης σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή και νόσο Αλτσάιμερ και σύμφωνα με τα πρόσφατα, με τα πρόγραμμα μάλλον αποτελέσματα, παρατηρήθηκε μια ωφέλιμη δράση και βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών σε αυτούς τους ασθενείς. Φυσικά περισσότερες έρευνες απαιτούνται γενικότερα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Άλλο ένα φάρμακο αντιδιαβητικό είναι η λεγόμενη λίραγλουτίδη. Έτσι βλέπετε εδώ από τους κλασικούς πομπόδεις τίτλους των αγγλικών tabloids, έτσι πάνω από τον Tom Hanks και τη γυναίκα του, φάρμακο για την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσάιμερ. Έδειξε θετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν και τώρα πολλές κλινικές μελέτες που δείχνουν θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακόμα φυσικά ότι είναι ένα φάρμακο για να αντιμετωπίσει την νόσο Αλτσάιμερ. Βλέπετε και εδώ πάρα πολύ πρόσφατες μελέτες σχετικά με το ρόλο της λίραγλουτίδης, όπως αναφέραμε. Εδώ είναι από το review το οποίο γράψαμε σχετικά με τα αντιδιαβητικά φάρμακα, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιδιαβητική αγωγή και τις πιθανές ωφέλιμες δράσεις μπορούν να έχουν σε ένα ασθενή με ήπια νοητική διαταραχή ή με νόσο Αλτσάιμερ. Κλείνοντας, αυτό το οποίο θα λέγαμε είναι όπως είδατε, υπάρχουν πολλά δεδομένα και επιδημιολογικά και παθολογοανατομικά αλλά και παθοφυσιολογικά τα οποία δείχνουν αυξημένο κίνδυνο άνοιας σε ασθενή με ζαχαρό διαβήτη, αλλά πιθανόν και κοινούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς ανάμεσα στις δύο αυτές παθήσεις. Ποια είναι αυτά? Ότι οι αμυλοειδικές πλάκες και τα νευρονιδικά τολίπια εμφανίζονται τόσο σε ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ όσο και σε ασθενείς με ζαχαρό διαβήτη. Τα κύτταρα του εγκεφάλου ασθενών με νόσο Αλτσάιμερ δείχνουν αξισομοίωτη αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως και ζαχαρό διαβήτη. Το οξυδωτικό στρες και η φλεγμονή που προκαλούνται από το ζαχαρό διαβήτη
μπορούν να οδηγούνται, να οδηγήσουν μάλλον σε νευρονικές βλάβες, ενώ αυτή τη χρονική στιγμή πραγματοποιούνται πολλές κλινικές μελέτες σχετικά με την χρήση αντιδιαβητικών φαρμάκων στη θεραπεία της νόσου Αλτσάιμερ. Εμείς κάναμε μια τέτοια μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμίδης με επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Καζάκο, παθολόγο, διαβητολόγο, στην οποία παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 βρίσκονται στην ίδια νοητική κατάσταση. Η παρατήρηση έγινε με τη βοήθεια και νευροψυχομετρικών και νευροφυσιολογικών και νευροαπεικονιστικών δοκιμασιών με τους ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή. Έτσι και αυτό είναι κάτι το οποίο νευροφυσιολογικά τουλάχιστον, με εξετάσεις και με κεφαλογράφημα και με γνωσιακά πλουτιτά δυναμικά, έχει παρατηρηθεί έτσι, μετά το τέλος της μελέτης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παλιάγκα. Βέβαια, έχουμε φύγει λίγο στην ώρα. Βασίλη, ανέφερες πράγματι ότι οι γλυταζόνες, βέβαια τη ρώση γλυταζόνη πλέον δεν την έχουμε, γιατί φάνηκε ότι δεν είχε ασφάλεια στα καρδιαγγειακά. Έχουμε την πιογλυταζόνη, το Άκτος, η οποία πιογλυταζόνη πράγματι στη δευτερογενή πρόληψη των εγκεφαλικών, άρα κατ' επέκταση και στις νοητικές λειτουργίες, με δύο μεγάλες μελέτες, ειδικά η μία η Proactive σε διαβητικούς, αλλά η άλλη η Iris σε άτομα μόνο με αντίσταση στην ινσουλίνη, και εδώ έχει σημασία για το κομμάτι της νοητικής λειτουργίας. Φάνηκε πράγματι ότι μετά τη χορήγηση της πιογλυταζόνης είχαν βελτίωση και της νοητικής λειτουργίας. Τώρα έδειξε ότι υπάρχει μια αφίδρομη σχέση, δηλαδή διαβήτης και Αλτσχάιμερ, αλλά και Αλτσχάιμερ με διαβήτη λόγω της απορρίθμισης σε επίπεδο έτσι υποθαλάμου των επιπέδων της ινσουλίνης. Κύριε Τέγκο, θέλετε να σχολιάσετε κάτι και να κλείσουμε, γιατί βλέπω ότι έχουμε περάσει το κάνει. Κάλυψε το θέμα απόλυτα. Ωραία. Έτσι υπάρχει αυτό το αμφίδρομο της σχέσης, άρα είναι food for thought. Πραγματικά. Το ζήτημα είναι να βρεθεί κάποιο αντιδιαβητικό φάρμακο το οποίο πιθανόν να έχει οφέρμη δράση και σε αντιμετώπιση ανοϊκών συνδρόμων. Ωραία. Επειδή έχει την τελετή, είναι 7 η ώρα και έχει ένα session ακόμα. Σταματάμε. Νομίζω να σταματήσουμε και τα υπόλοιπα να υπάρχει στα πηγαδάκια που λέμε συζήτηση. Okay. Εγώ θα συνεχίσω και στο επόμενο και να παρακαλέσω τώρα, αν είναι ο κύριος Χατζηχαραλάμπος. Είναι συνδεδεμένος, είναι στην αίθουσα, αν δεν είναι. Θα συνεχίσει ο κύριος Στέγος να με κάνει παρέα προφανώς, αν θέλεις. Άλλιως θα συνεχίσω, είναι